Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί σύνδροι κύριοι καθηγητές, χάρηκα πολύ από αυτό που άκουσα από τον πατέρα Στεφάνο Στεφόπουλο, γιατί τόσο σύντομα και εύρυπτα κατέθεσε μπροστά μας όλη την πνευματική θεολογία, όσο μπορώ να σταθώ σε αυτά τα λεπτά, που αφορά τη σχέση μου και καρδιάς. Πολλά από αυτά που είπα δεν θα τα πω, τα είπε εκείνος, θα δώσω μερικά σημεία μονάχα, όπως λέει η εισήγηση, κάποιες μικρές νήξεις από πατερική θεολογία και λίγο βιβλική θεολογία της Νέας Διαθήκης. Δεν ξέρω αν οι κύριοι καθηγητές έχουν γνώμη για το τι σημαίνει κατευθυνόμενη επιστήμη. Σίγουρα θα είναι αρνητική. Δεν ξέρω κατά πόσο ήδη σε αυτή την ευλογημένη ασχόλησή τους για το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου υπέσαν κάποια βία, κάποια απειλή ή απειλή τουλάχιστον για κατευθυνόμενη επιστήμη. Δεν το ξέρω. Αν έχει γίνει θα ήταν τραγικό. Αν όμως υπάρχει κατευθυνόμενη θεολογία, είναι τραγικότερη. Και στην περίπτωση αυτή, εδώ και 20 χρόνια, ως επέτρεψε ο Θεός να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ, χωρίς να έχουμε δεδομένα επιστημονικά. Μας τα ξεκαθάρισαν για μένα πλήρως οι καθηγητές μας. Εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε γιατί, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά κάτι μύριζε βρώμικα. Και εδώ υπήρχε προσπάθεια κατευθυνόμενης θεολογίας ή να πω κάτι χειρότερο, τρομοκρατικής θεολογίας. Και κυριολεκτό. Έτσι γίνεται θεολογία. Στον δρόμο αυτό, για να μελετήσουμε αυτά τα θέματα, ακολούθησε ακριβώς την επιλογή που έκανε ο πατήρ Στέφανος. Μελέτησα τα κείμενα τα εκκλησιαστικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ιατρική. Γίνεται μια τραγωδία από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι να παρεμβούμε με κριτήρια επιστημονικά. Μας τα δέλησε καθηγητές μας. Αλλά αν αυτό συμβαίνει, αν υπάρχει μια απόφαση για αυτά τα θέματα και άνθρωποι σκοτώνονται ενώματι κάποιου κριτηρίου εγκεφαλικού θανάτου, η Εκκλησία έχει ένα λόγο. Και δεν μπορεί μια κακοδοξία να περάσει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί έχουμε ευθύνη εμείς να μην περάσει μια κακοδοξία στην Εκκλησία μέσα. Και αυτή ήταν η ευθύνη μας που προσπαθήσαμε να την προσδιορίσουμε μελετώντας τα κείμενα που γράψαν οι εκκλησιαστικοί παράγοντες. Όχι γιατροί. Εκεί είναι μεγάλη διαμάχη. Τα κείμενα που είχαμε ήταν πολύ συγκεκριμένα. Είχαμε μοιριστεί τι γίνεται, αλλά πρώτη φορά επίσημη μορφή πήρε το κείμενο αυτό στην συνεδρίαση της Ιεραρχίας Εκκλησίας Ελλάδος 12 Δεκάτου 1999. Η Ιεραρχία προσέξτε, όχι η Διαρκή Θεία Σύνοδος, παρακαλώ τα φώτα αν θέλετε για να μπορώ να βλέπω. 12 Δεκεμβρίου 1999. Για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί καθαρά κατευθυνόμενα η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Και εκεί κατετέθησαν στην ιεραρχία 55 σημεία τα οποία είχαν δοθεί μετά. Ήταν το βασικό αφετηριακό κείμενο στο οποίο μπορούσαμε να σταθούμε. Και μετά ακολούθησε ένα άλλο τραγικό βιβλίο από την Επιτροπή Βιοειθικής Ιεράς Συνόδου. Εδώ είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν το εκδίδει οποιοδήποτε. Το εκδίδει η Σεπτική Ιερά Σύνοδος. Και δεν ανέχει αυτά που λέει. Επί 7 χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια. Όταν γίνεται κάθε χρόνο σε κάποιο μέρος της Ελλάδας το αντιαιρετικό σεμινάριο, μαζεύονται εκπρόσωποι όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα αιρετικά. Ενώ έχουμε τόσα θέματα να μας καίνε. Έβγαινα σε αυτό εκεί το βήμα και φώναζα ότι εδώ η κακοδοξία είναι μέσα στην Εκκλησία. Μην την πείσαι να παίξω. Και το πρώτο πρόβλημα ήταν αυτό. Γελούσαν πολύ, αλλά τελικά καμία ανταπόκριση δεν βρήκα. Και φώναζα, πού θα το πω, πού θα πω τον καημό μου. Μα πού θα το πω, εδώ είναι στην όρο αίρεση. Και εδώ πρόκειται μια κακοδοξία. Έτσι πίστευα, παρακάνω λάθος, να το κρίνω. Δεν λέω αίρεση. Ναι, αίρεση την κλείνει μια σύνδοση οικουμενική, δεν είμαι αρμόδιος. Αλλά μια κακοδοξία την κρίνω κατά μέτρη θα λογικά. Να πω λοιπόν τα στοιχεία της κακοδοξίας, ξεκινώντας από αυτό το 12-19, όπου ψήφισα ένα κείμενο, προσέξτε αρικότητα. Το κείμενο είναι ειλικρινές της ιεραρχίας. Λέει, ό,τι γράφω σας λέω. Είναι προφανές ότι το κείμενο δεν υποβάλλεται ως επίσημη θέση. Ούτε ως απόψη από τις εκκλησίες μας.
άλλο υλικό που αντανακλά την αντικειμενική πραγματικότητα του προβλήματος και ως πρώτη ύλη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον σκέψη και προβληματισμό και να συντελέσει στην τελική διαμόρφωση της εκκλησιαστικής τοποθέτησης του Ιερουσαλήμ. Είναι πολύ ωραίο. Το κατάλαβα το κείμενο. Από εκεί μετά δεκάδες προτάσεις για μεταμοσχεύσεις. Δεκάδες κηρύγματα από Μητροπόλεις, Μητροπολίτες για μεταμοσχεύσεις. Που έλεγαν αποφάσει Ιεράσιμος. Πού αποφάσει. Μας λένε ψέματα ή δεν διαβάζουν την κληρονομιά. Μόλις μπορεί να πατήσετε κείμενα από πολλές Μητροπόλεις και περιόδινες και μεγάλες Μητροπόλεις, έλαβα προσωπικά επιστολές στους επισκόπους. Και έλεγα σεβασμιότατε, πού βρήκατε την απόφαση. Ποτέ δεν πήρα απάντηση. Πώς εσείς βγήκατε και είπατε ότι εμείς η Εκκλησία δεν πρέπει να μεταμοσχεύσουμε. Είστε μόνο Εκκλησία. Ούτε η Ιεραρχία δεν πήρε απόφαση. Ήταν το πρώτο ψέμα πραγματικά. Το οποίο ήταν και αθωολόγητο. Γιατί το αθωολόγητο ποιο είναι. Και αν ακόμη έπαιρνε απόφαση η Ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος. Έχει το δίκαιο να το κάνει. Όχι. Η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζει για θέματα διοικητικά της Εκκλησίας Ελλάδος. Το θέμα είναι καθαρά δογματικό και πρέπει να αποφασίσει μια πανορθόδοξη σύσκεψη. Ούτε αυτό το μπορούσε, κι αν ακόμη αποφάσισε. Ευτυχώς δεν τόλμησε. Άρα λοιπόν, πού είναι η απόφαση που δεν υπήρχε, και ούτε δεν μπορούσε να αποφασίσει. Θα προκαθόριζε δογματικούς όρους μόνο η τοπική Εκκλησία της Ελλάδος. Διαβάζω τώρα μερικές φράσεις, οι οποίες πέρασαν σε αυτό το κείμενο και στο μετά περιτατρικό κείμενο που εξέδωσε η Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Μας λέει ότι υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος και ένας άλλος θάνατος. Ρωτώμε. Τι λέει η Γραφή, Εβραίους 9:27. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανή. Μετά διτού το κρίσος. Η Γραφή είναι. Άπαξ. Μιλάει για δύο θανάτους, άρα δεν δικαιούται καν κείμενο εκκλησιαστικό να πει εγκεφαλικός θάνατος. Τι σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος. Είναι θάνατος. Άπαξ αποθανή. Και μην μου πει κάποιος έξυπνος που μου το την είπε αυτή τη θέση. Άμα κοίταξε την Αποκάλυψη 26, μου λέει Αποκάλυψη, μιλάει για το δεύτερο θάνατο. Μα είναι διαστροφή της πατερικής θεολογίας. Η Αποκάλυψη λέει: ο πρώτος θάνατος είναι η αμαρτία και ο δεύτερος θάνατος είναι ο σωματικός θάνατος. Τώρα λοιπόν για τα κείμενα της Αποκαλύψεως. Και λένε: να, το λέει Γραφή. Δεν λέει στον κόσμο τι λέει. Λέει: να, δεύτερος θάνατος. Άρα υπάρχουν δύο θάνατοι. Είναι ταρικό ή δεν είναι. Είναι κατευθυνόμενη θεολογία ή δεν είναι. Χωρί από την τρομοκρατική θεολογία, που δεν είναι μαραμόδος να μιλήσω τώρα, δεν αφορά αυτό το συνέδριο, αλλά αυτό υπάρχει ως δεδομένο. Θάνατος λοιπόν είναι ο χωρισμός ψυχής από το σώμα, λέμε εμείς, ορισμός είναι. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ούγαρη ψυχή αισθήνει αποθνίσκουσα, αλλά δι' την ταύτης αναχώρηση αποθνίσκει το σώμα. Χωρισμός, καθαρότητα. Οι πατέρες, μέσα από τον Γρηγόριο Παλαμά, δεν τυχαία που σήμερα αυτό το συνέδριο γίνεται τη μέρα του. Ήταν επίτηση, ήταν κατευθυνόμενο. Για να τιμήσουμε και τον Άγιο και τη βαθύτα την νηπτική του θεολογία που ορίζει τα θέματα, τα νοερά και τα νοητικά και τα εγκεφαλικά. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Δόρυος. Η μένεν ημίν νοερά και λογική φύση, ου μόνον ουσίαν έχει την ζωή, αλλά και την έργεια ζωοποιεί και γάρ το συνημμένο σώμα, όλα τα συγκροτεί και την εργοποιεί. Αυτή η ψυχή, η βιολογική ζωή του ανθρώπου, είναι εκδήλωση της ζωπίου ενεργείας της ψυχής. Γι' αυτό ακριβώς, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Έτερος Γαρός, Συναήτης, η ψυχή κινεί το σώμα. Η ψυχή, τα του σώματος μέλη και ενεργεί και κινεί έκαστον προς την ιδέα ενέργεια. Δεν τα ρόγανα πια, τα ρόγανα ακολουθούν το δρόμο της ψυχής. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου, κατά τον Γρηγόριο τον Παλάμα και πάλι, είναι όπερ κινείται από τη ψυχή. Λέει, η μεν ψυχή συνέχουσα το σώμα, ως και εκτίστη. Πανταχού του σώματος εστίν. Προσέξτε η ψυχή, πανταχού του σώματος εστίν. Ούχδε ως εν τόπο, ούδ ως περιεχομένη. Αλλο συνέχουσατε και περιέχουσα και ζωπιούσα τούτο και τούτο έχουσα Θεό. Πώς μπορεί να προσορίσεις τον εγκέφαλο ως χώρο που εδράσει στην ψυχή. Αυτά είναι τραγική κακοδοξία. Και ένα κείμενο τρομερό. Του Γοριού του Θεολόγου βλέπετε από τον 4ο αιώνα αρχίζει αυτή η θεολογία. Και μάλιστα το γράφει με έναν τρόπο ποιητικό. Βαθιά ποιητικό. Το κείμενο αρχαϊκό δεν σχολάσω με το στίχο μάλιστα αυτό τον ειδικό που είναι γραμμένο. Λέει ότι προσέξτε λέει η ψυχή.
προϋπάρχει το εγκεφάλου. Τι γίνεται, σύλληψη παιδιού, είναι άνθρωπος. Σπυροσμότητα και ενότητα. Υπάρχει ψυχή, αλλά πολύ μετά αναπτύσσεται ο εγκέφαλος. Η ψυχή λέει προϋπάρχει το εγκεφάλου, εκ της στιγμής συλλήψεως. Και είναι η ψυχή τελεία. Ενώ ο εγκέφαλος σχηματίζεται σταδιακός και διαχρονικός. Δεν λέει πολλά πράγματα. Τέταρτος αιώνας. Είναι λίγο αυτή η θεολογία. Πρέπει να μιλήσουμε αυτά τα πράγματα. Και να πλούμε και να κάνουμε, όπως είπα, θερμοκρατική θεολογία. Να ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μπορούσε η Εκκλησία μας να πουληθεί. Επειδή κάποιοι το απέτησαν, δεν ξέρω τι δυνάμεις υπήρχαν από πίσω. Ναι, υπήρχαν σίγουρα κρατικές δυνάμεις. Δεν ξέρω τα παρασκήνια. Ξέρω τον ερηθέντα. Άπαντα τα ανώτερο, δηλώνει κάτι ουσιαστικό λοιπόν. Και προσέξτε τι λέει και πάλι ο Παλαμάς. Η ψυχή έχει μέσα της τις προνοητικές δυνάμεις του σώματος. Ακόμη και όταν βγάλουν τα μάτια είναι όργανο. Δεν πάει να υπάρχει η ψυχή. Δεν φεύγει η ψυχή επειδή έφυγε το μάτι. Κάποτε ένα τέτοιο συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο, τώρα πολλά χρόνια. Και κλείθηκε από όλες τις μητροπόλεις να πάμε ιερείς. Ήταν κάποτε 400 συνέδριο με 500. Και ήταν μπροστά όλοι οι καθηγητές και όλοι που ήταν υποστηρικτές του εγκεφαλικού θανάτου. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Όλοι ήταν τρελοί και ήταν επαναστάσεις κατά της Εκκλησίας. Και εκεί είχα το δικαίωμα σύνεδρος, εκπροσωπούσα τότε Μητρόπολη Νέας Μήνης. Με είχε στείλει ο Μαγαρτός σαν κατάγγελο. Ζήτησα να πω κάτι. Όταν πήγα να του πω και ακούσαν τι θα πω, μου είπα κατέβα κάτω. Πριν να πω αυτό που θα πω. Πριν να το πω και να διαβάσω ένα χωρίο το μερό, διαβάστε κάτι που λέει ο Μαγιάς Βασίλειος. Σας προετοιμάζει το χωρίο του Αγίου Νικοδήμου. Γι' αυτό πια να μιλήσω. Και μόλις άκουσαν Άγιο Νικόδημο, φωνάζανε και μερικοί συνέδριοι. Κατέβα κάτω. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Και όλων των συνέδριων των καθηγητών Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Λέει ο Μαγιάς Βασίλειος. Εν γενέση των ζώων, η καρδία πρώτη καταπληθήσα παρά τη φύσεω αναλογούσα το μέλλον τη. Θνήσαστε ζώο. Πρώτα η καρδιά λέγεται αυτή. Δια τούτο, όχι μόνο πρώτη πλάτετε εξ όλων των μελών, αλλά και ύστερον όλων νεκρούτε. Πού τα ξέρει αυτό, Μέσο Βασίλειο. Χθε το βράδυ είχα την ιδιαίτερη χαρά να μιλήσω προσωπικά με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Καρακατσάνη. Και του λέω αυτό το χωρί. Μα πού το ξέρει. Λέω κάτι συγκλονιστικό. Πρώτη καρδιά λέει, μετά ο εγκέφαλο. Και το τελευταίο το οποίο νεκρούται, ακριβώς είναι αυτό που λέει εδώ πέρα, η καρδιά. Και ύστερα όλο νεκρούται. Είναι η καθέδρα, η ρίζα και η αρχή και πηγή όλων των φυσικών δυνάμεων του σώματος, μου είπε Βασίλειος. Εν το εγκεφάλω, δε ως εν οργάνω βρίσκεται ουχή η ουσία και η δύναμη του νόους, αλλά της ψυχής. Και έρχομαι στο χωρίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που τόλμησαν να το διαβάσω, αν δεν τα ανοίξετε το εγχειρίδιο περί των αισθήσεων, φυλακής των αισθήσεων, να το βρείτε. Και ο Άγιος Νικόδημος, νητικός πατέρας. Απορώ πως δεν ξέραν τον Γερό Θεολόγο, δεν ξέραν Παλαμά. Μα δεν ξέραν και τον νότο τον πατέρα μας, να είναι Νικόδημος να γιορτάζει. Κάτι που λέει τόσο απλά και ταπεινά. Το λέει, ας πούμε, σαν να μιλάει στο λαό. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος. Όταν τύχει να πέσει κάποιος από τόπου ψηλού και πτωματιστεί, φαίνεται λέει σαν τόμα, τότε χαρή ψυχή συστέλλεται μεν όλοι εις το κέντρο του θαλάμου της. Προσέξτε. Πτωματιστή δεν σημαίνει που πέθανε. Επειδή η ψυχή φοβήθηκε από αυτό το γεγονός που έγινε, μαζεύεται η ψυχή όπως ένας φοβισμένος κρύβεται. Συγκεντρώνεται στο θάλαμό της, στην καρδία. Δια να φυλαχθεί εκεί και μετά της ουσίας αυτής εν ούτε και δυνάμεως. Αφήνει δε η ψυχή άπρακτα και ανέστητα ο μόνον των εγκέφαλων αλλά και τα συστήσεις και τα λοιπά πάντα πέρξ μέλη και μέρη του σώματος, ώστε δύναται της να είπε ότι τότε ο άνθρωπος εκείνος ζει μόνον κατά την καρδία, κατά δε τα άλλα μέρη του σώματος νεκρός. Είναι πατερική θεολογία, δεν είναι. Παγκολουθεί το δρόμο των άλλων πατέρων. Αυτό το ορμήσα να πω, μόλις ακούσαν την κόσμια γερτήρημα και τα βάζαν κάτω. Δεν είπα αυτό, δεν το πρόβλημα. Συνεχίζω την κριτική πάνω στα παράλογα των εκδοθέντων κειμένων τη Ιεράς Συνόδου της Επιτροπής Βιωθυντικής. Η Εκκλησία λέει, η Εκκλησία θα μπορούσε μέσα από τη φιλανθρωπία της να ευλογήσει τις μεταμορφιεύσεις.
Με την αδιαπραγμάτευτη όμως προϋπόθεση ότι κατά τη μεταμόσχευση προστατεύεται η συνείδηση του δότη. Για σταθείτε. Έχει ο δότης συνείδηση, αφού είναι νεκρός. Πρώτο βασικό ερώτημα. Μάθανε στη ηθολογία μας τι είναι συνείδηση, το μελετήσανε. Κοιτάζω, τι μας λέει εδώ πέρα το πατερικό κείμενο, τι είναι αυτή η συνείδηση. Τι μας λέει δηλαδή ο Γρηγόριος Παλαμάς. Λέει το εξής, το ουσιαστικό. Ενέβαλε μέσα μας έμψητο νόμο, αδιάψευστο διδάσκαλο, την ατομική στον καθένα συνείδηση. Έτσι, αν είμαστε με τη διάνοια συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας, βλέπετε τώρα έχει μυαλό, υπάρχει διάνοια, υπάρχουν αισθήσεις, δεν θα χρειαστούμε άλλον δάσκαλο για την κατανομή του αγαθού, είναι το αρχαίγον αγαθό της καρδίας μας. Ο νόμος εγγεγραμμένος στην καρδία μας. Άρα η συνείδηση θέλει πλήρη έκφραση αισθήσεων. Πρέπει να το θέλεις. Και κάτι άλλο, πολύ ουσιαστικό και πατερικό πάλι από τους πατέρες. Άγραφο φυσικός νόμος ο εξεταστής των παρατωμένων συνείδησης. Και τι άλλο είναι η συνείδηση κατά τους πατέρες. Οικείων και αψευδές κριτήριων. Αψευδές κριτήριων. Ο νόμος ο φυσικός. Μέσα από τον οποίο κατά την Αγία Γραφή των Απόστολων Παύλων μπορούν να σωθούν και μερικοί που γνώρισαν από τον Χριστό. Είναι η ιδεολογία των πατέρων για αυτό το θέμα. Τι άλλα τραγικά έχουμε διαβάσει. Ακούστε την τραγική φράση. Ο λήπτης λαμβάνει θνητό σώμα και ο δότης δίνει από την αθάνατη ψυχή του. Τι είναι αυτό. Το γράφει κείμενο της Συνόδου. Εδώ είναι αίρες. Αυτό είναι αίρες. Γιατί ουσιαστικά καταξιώνει την ινδοβουδιστική άποψη των τριών ψυχών σου. Αυτό είναι αίρες. Δηλαδή μεταδίδεται και η ψυχή. Άρα η σύνδεση με ένα κείμενό τη που κάτι δεν το φώναξε. Το φωνάξαμε, γράψαμε μέχρι όσο ψηλά προς να πάμε. Καμία απάντηση δεν πήραμε. Ο λήφθη λοιπόν παίρνει θνητό το σώμα και δίνει αυτή την ψυχή του. Πρωτοφανές δηλαδή. Και κάτι ακόμη. Αναλύει το κείμενο το συνοδικό, το πνευματικό όφελος του δότη. Για σταθείτε. Αν είναι νεκρός, τι όφελος είπα. Όχι, πρέπει να μου απαντήσουν. Εφόσον είναι κρίτη, δεν είναι να δίνει δωρεές, ποιο είναι το πνευματικό φορός του. Και τι λένε. Παίρνουν τη γραφή, τη χρησιμοποιούν το που στέλνουν. Δαιμονική χρήση. Ακούστε τι λένε. Λένε, μακάρι λες τη μάλλον διδόν η λαμβάνη. Το Χριστό, ακούστε. Ακούστε φράση. Αν ο δότης δεν είναι νεκρός, τότε το κείμενο αποδέχεται μόνο του τη λήψη των οργάνων εν ζωή, τον σκοτώνει. Γιατί ποιος είναι ο δότης, διδόνει. Αυτός που θέλει να δώσει. Μπορεί να γίνεται η χρήση του πράξεων 20-35 για αυτό το σκοπό. Πήραν τη γραφή λοιπόν. Την κομμάτιασαν, την τεμάχησαν. Την χρησιμοποίησαν κακοηθώς. Και πρόβλημαν κείμενα. Και καθόμασταν κάτω να ακούμε από την έδρα. Καθηγητές της ηθικής από πανεπιστήμιο να μας λέει τα πράγματα. Αλλά ο λόγος δεν υπήρχε. Υπήρχε η λεγόμενη τρομοκρατική ιδεολογία που δεν θα πω γιατί το λέω έτσι και το ορίζω. Άλλη φράση. Περί αγάπης, συναλληλίας, αυτοθυσιαστικού φρόνηματος. Μα και ρωτούσαμε, μα αφού είναι κρίκα, λέει, ποια αγάπη είναι. Υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει. Το άλλο το τραγικό, ο καλύτερος τρόπος επιστροφής της ζωής στο Θεό είναι η προσφορά της από αγάπη στον πλησίον. Ποιος θα δει την αγάπη. Αλλά είπε κανείς τη λέξη αυτοκτονία και το πιο τραγικό από όλα. Γι' αυτό έγραψα μια δική μελέτη και την έστειλα κατευθείαν προσωπικά στον Αρχιεπίσκοπο. Του λέω εδώ, είναι με τρομερή κακοδοξία. Λάβετε θέση. Τι χρησιμοποιούσαν σε αυτά τα κείμενα. Δύο φορές. Πήραν από το κατένα Ευαγγέλιο, Ιωάννης 10:17-18, τη φράση του Χριστού που λέει ότι εγώ τίθυμη την ψυχή μου είναι, προσέξτε λέει, τίθυμη την ψυχή μου και σταματάνε εκεί. Το κείμενο έχει συνέχεια όμως. Τι λέει το κείμενο. Είναι απάλληλα από αυτήν. Ουδήσερη αυτήν από αυτού. Αλλά εγώ τι θυμάμαι αυτήν από αυτού, γιατί εξουσία είναι εγωθή είναι αυτήν και εξουσία πάλι να βγει. Ο Χριστός λέει: δίνω την ψυχή μου, τον πάρει την πάρω εγώ. Κανείς την παίρνει πίσω. Πώς παίρνουν λοιπόν αιρετικό το ήθη, τη φράση ότι εγώ τι θυμάμαι την ψυχή μου και δεν είναι το υπόλοιπο. Ο Χριστός είπε το υπόλοιπο. Και το ορίζει. Και έχει ολόκληρη ανάλυση ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος λέγοντας: μα αυτό είναι ο Χριστός. Κανείς αυτό δεν μπορεί να το κάνει να πάρει πίσω την ψυχή του. Αλλά μόνο ο Χριστός. Εξεχνούν αυτά τα κείμενα που είναι καθαρά παραβίαση της ελληνικής θεολογίας. Ολοκληρώνοντας περίπου. Από αυτά τα κείμενα.
Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό το συνοδικό. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος θέλει να προσφέρει τα όργανα του, ακόμη κι αν ο εγκεφαλικός άνθρωπος δεν ταυτιζόταν με τον οριστικό χρεωσμό της ψυχής του, όρθιοι λέει, ας φανταστούμε που δεν είναι έτσι. Δεν ταυτίζεται. Μαζί με τα όργανα που θα είχε προσφέρει και τη ζωή του, η πράξη του δεν θα περιείχε μόνο το στοιχείο της προσφοράς, αλλά και αυτός της αυτοθυσίας. Ποιος είναι ο ορισμός της αυτοθυσίας? Είναι αυτή η ιστορία? Είναι μια μορφή ιδιότυπης αυτοκτονίας? Πρέπει να μας το πούνε. Και κάτι ακόμη, η Εκκλησία σέβεται, λέει, και εμπιστεύεται, το είπε και ο πατήρ πριν από λίγο. Η Εκκλησία σέβεται, λέει, και εμπιστεύεται την ιατρική έρευνα και κλινική πράξη. Γι' αυτό, αν και δεν είναι αρμόδια η Εκκλησία, δεν είναι αρμόδια, θα μπορούσε έτσι, από αγάπη, να δεχθεί τη διεθνώς ομόφωνη άποψη, ψέμα. Το ακούσατε, ποια διεθνώς ομόφωνη άποψη? Ψέμα, λένε επίσημο τώρα. Η Σύνοδος μας λέει ψέματα. Σκανδαλίζομαι. Ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται με το αμετάκλητο βιολογικό τέλος. Ακούστε τι λέει. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Άρα η αρμοδιότητα του θανάτου είναι στην ιατρική. Ούτε η ιατρική αποφάσισε και τα πράγματα είναι αλλιώτικα από ό,τι βλέπετε. Και δεν είναι αρμόδια η Εκκλησία να μιλήσει για το μυστήριο του θανάτου? Ποιος είναι αρμόδιος? Είναι κάποιος άλλος? Αυτό μπορεί να το πει ένα τέτοιο κείμενο? Και φυσικά λέει, σώζει ο δότης βιολογικά με το λύπτη, πνευματικά δω τον αυτό. Πνευματικά τον αυτό. Εν το άδειο πες τη μετάνοια. Αυτά να τα ξέρουν. Εν το άδει, ουέστη μετάνοι. Δηλαδή, επειδή στο οργανό του θα σωθεί μετά, επειδή στο οργανό του. Και τέλος, λόγω του πνευματικού μεγέθους που ενέχει η πράξη της δωρεάς σώματος, πριν αυτό συμβεί, καλό θα ήταν, προσέξτε τώρα το τραγικότερο. Τι προτείνει η σύνθος? Ακούστε τι προτείνει η σύνθος σαν ποιμαντική πράξη. Πριν αυτό συμβεί, να πάρουμε τα όργανα, καλό θα ήταν ο ιερέας του νοσοκομείου να διαβάσει την κατάλληλη ευχή ή να τελέσει κάποια αγιαστική πράξη. Χρήσμα χρήσματος, ελαίου και στάβρου. Του κάνει δηλαδή ευχέλιος στο νεκρό. Είναι νεκρός, δεν είναι? Και είπα στον αρχιεπίσκοπο τότε. Δηλαδή, τον αγιάζουμε και τον σκοτώνουμε. Απαντήστε μου. Ποιος θα μου απαντήσει? Θα πας σε αυτόν που είναι ζωντανός για μένα, του κάνει ευχέλιο. Βέβαια, θα κάνει ευχέλιο. Ο άλλος λέει νεκρός. Γιατί δεν του κάνει ευχέλιο? Απαντήσει δεν πήραμε. Τελειώνω. Η σημερινή μέρα, τόσο τιμητική του γρου του Παλαμά, και είναι σήμερα Κυριακάτη, τη μέρα Ανάσταση. Για μένα είναι διπλή Ανάσταση. Γιατί μπορέσαμε τουλάχιστον για πρώτη φορά, τόσο ας το πω έτσι δημόσια, δεν το λέω επίσημα, ότι και η Εκκλησία είναι επίσημη, να αρθρώσουμε λόγο, χωρίς τρομοκρατία. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ πέρα, αλλά τουλάχιστον εκφράσαμε λόγο, χωρίς τρομοκρατία. Να είστε καλά.